Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέρι Ράις, το θέμα ιδιωτικοποίησεων μικρατικών οργανισμών μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση στο κράτος μεσοπρόθεσμα και να αυξήσει την αποδοτικότητα της οικονομίας, καθώς μεταφέρονται πόροι από το κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην όθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Ζήτησε άμεση έναρξη της διαδικασίας για ιδιωτικοποίησεις. Οι αρχές διαμορφώνουν επί του παρόντος τα σχέδιά τους για ιδιωτικοποίησεις και είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους για την αξιολόγηση του τρόπου που οι ειδικές ρυθμίσεις μπορούν να επιτύχουν τους στόχους για τους οποίους μίλησα. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα απαιτούσε την ταχεία έναρξη της διαδικασίας. Για το θέμα τοποθετήθηκε σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης έπειτα από συνάντησή του με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Μάριο Καρογιάν. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα εξετάσει με προσοχή όλες τις επιλογές που έχει ενώπιον της. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακριβώς στην εν μέσω ή στην κορύφωση της προσπάθειας να διαμορφώσουμε πολιτικές που από τη μια θα ικανοποιούν τις μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, αλλά το κυριότερο θα υπηρετούν τα καλώσνουμενα συμφέροντα και την προοπτική της οικονομίας μας. Την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ διαστόματος στον αναπληρωτή κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Σταύρο Ευαγόρου επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι βαδίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μνημονιακό μονόδρομο. Περικοπές, λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, ανεργία, φτώχεια. Διέξοδος μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω της απεμπλοκής από τα μνημονιακά δεσμά. Έντονη και στο ίδιο ύφος ήταν η απάντηση που έλαβε από τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Λευτέρη Χριστοφορού. Όφυλαν να αντιδρούσαν σφοδρά και στεναρά όταν η κυβέρνηση Χριστόφια ενέτασε μέσα στο μνημόνιο από την πίσω πόρτα το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Που οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που υπάρχει όσον αφορά τα χρήματα που αναζητά η Τρόικα μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Μάριος Καρογιάν είπε ότι η παράταξή του εμένει στην πάγια θέση της, ότι δηλαδή δεν δέχεται ξεπουλήματα των μικρατικών οργανισμών ούτε την αποξένωσή τους από το κράτος. Θα βλέπαμε με ιδιαίτερη προσοχή αν αυτό αποτελεί αίτημα και των συντεχνιών τη συμμετοχή τους στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το πλάνο για τις ιδιωτικοποιήσεις μικρατικών οργανισμών πρέπει να παραδοθεί πριν τις 19 Δεκεμβρίου, οπότε και θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία.